Λοιπόν, ο κύριο Γρηγόρη Ψαδιανό είναι μαζί μα. Αφού του... έχει Ανεξάρτητο βουλευτή. Γεια σα. Πια... Γεια σας σας ε... Ε... Καλαμέρα, ε... να είστε καλά. Μήπω έχετε μετανιώσει που φύγατε από το ποτάμι. Μαζί πάτε εκδρομέ, οι ε, δυο ε, σα. Κάμια ε. φορά. Όχι δυο μα. Πάμε γενικώ. Όχι να το ξέρουμε δηλαδή. Ε. Τι έχουμε ε. τσούρμα εμεί, έχουμε ε, ε. λαό μαζί. Ε. Να σα πούμε, κύριε Ψαδιανό, μήπω μετανιώσατε που φύγατε από το ποτάμι. Στην πραγματικότητα ακόμα δεν έχουμε. Είμαστε απλώς όλοι ανεξάρτητοι τώρα πια. Αυτό ναι. είναι. Εγώ δεν έχω κάνει καμία ε, Α, δήλωση. Επειδή ήρθε και ο Αμυράς, αυτομάτως είστε ανεξάρτητοι. Ε, βέβαια. Είμαστε και οι τέσσερις. Και ο Σταύρος και ο Λικούδης και ο Μαυροτάς. Είμαστε... Ε, συναθριζόμαστε με του ανεξάρτητου βουλευτέ τώρα. Ομάδα και πια. το θέμα είναι: ναι, δεν υπάρχει νομοβουλευτική ομάδα, αρχηγό κόμματο και όλα αυτά. Παρετήθηκε ο Σπύρο Ολικούδη από αντιπρόεδρο mm -hmm. τη γιατί ήταν από το ποτάμι ε, Ορισμένο και προτινόμενο. Ο κύριο δεν ήρθε. λέγαμε. Και αρχόταν να αρχόταν, έπρεπε να έχει έρθει. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να, να, να έχει έρθει ένα πριν, να είναι έξι και να φύγει ένα να μείνουν πέντε. Mm -hmm. Αν από του πέντε πάνε τέσσερι, διαλύεται και μετά πρέπει να είναι δέκα για να ξανασυγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, ανεξάρτητοι τώρα που είναι δεκαπέντε μπορούν να συγκροτήσουν μια κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα είναι ότι χθε, με την διαδικασία αυτή για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Εξωτερικών Άμυνα με αυτή την περίφημη κλήρωση, ε, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους περισσότερους ανεξάρτητους που θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Έτσι, ήμασταν μόνο τρεις στην κλήρωση. Mm -hmm. Α, οι τρεις που ήσασταν στην κλήρωση είστε εσείς που δηλώσατε ενδιαφέρον. Που είχαμε πει ότι θέλουν να είμαστε στην Επιτροπή. Μαυρωτάς και ήταν ο Δανέλης, ο και εγώ. Οι υπόλοιποι ναι. καμιά δεκαριά δεν είναι οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι. Είναι, ενεξάρτητη. σε άλλες επιτροπές, αλλά εδώ συγκεκριμένοι που θα μπορούσαν κάποιοι να δηλώσουν και η κανονική διαδικασία θα ήταν να γίνει. Ε, συζήτηση σε σύσκεψη των ανεξάρτητων και να αποφασίσουν οι 15 ποιοι δύο θα πάνε στην Επιτροπή. Ναι. Αυτό ναι. δεν έγινε. έγινε. κακός δεν έγινε. Και όπως πήγαμε ήταν δύο για το ναι ένας για το όχι και θα μπορούσε, θα μπορούσε να έρθει ένα-ένα ήρθε δύο-μηδέν. Τώρα αυτό είναι όλο. Βάλιστα. Και Πα... η διαδικασία όμως αυτή είναι... Εισηγητικού χαρακτήρα yeah. θα μπορούσε να πάει κατευθείαν στην Ολομέλεια το... η συμφωνία των Πρεσπών. Θα, θα πάει αύριο. Ότι ο κύριο Ήπρα την περάσει, Συμφωνία, 100%. 100, 100%. Βέβαια, αφού έχει 151 βουλευτέ, δεν χρειάζεται κανέναν άλλον. Οι άλλοι όλοι είναι έξτρα. Έχει 151 βουλευτέ η κυβέρνηση. Τελεία και παύλα. Παρακαλώ, περάστε, ψηφίστε, τελειώσατε. Ναι. τώρα <συντή> αν κάποιος θέλει να την ψηφίσει γιατί πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει λύση και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει λύση αλλά αυτή η συμφωνία δεν είναι για το καλό έτσι όπως έχει το λέτε, κενά, το 151 έχει... που έχει κυβέρνηση πιθανότητα αν ισχύσει το 151 με το Θεοδωράκη το Μαυροτά, το Λικούδι και το Θεοχαρόπουλο μπορεί να πάνε 75. 155 ναι. Αυτά ενδεχομένως Ενδεχομένω. Α, όταν όμω οι, οι άλλοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουμε. Ναι. Έτσι. Mm -hmm. Απαλλάσσονται κανένα δύο να το παίξουν μακεδονόμαχοι. Α πούμε ο Ζουράρη και ξέρω ποιο άλλο. Ο Κόκαλη. Θα πούν όχι, εμεί δεν ψηφίσουμε. Ενώ κανονικά πρέπει να ψηφίσουν οι 151 κυβερνητικοί, οι 145 μασίφ, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, και οι 6 μεταγραφέ από τον Αχαρναϊκό, τον Παναρκαδικό και την Αναγέννηση Γιάννητσών, mm -hmm. και να. Καλά, παν... τώρα Χαρναϊκό Παναρκαδίδη. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν στη Βουλή, ο ελληνικό λαό τα, τα έβαλε εκεί. Ε, βέβαια. Mm. Και yeah. αυτού του Σταύρος... και όλου μα μας επέλεξε ο ελληνικό yeah. λαός. λαό. Άλλου με 20.000 σταυρού, άλλου με 50, άλλου με χίλιου. <χιλίες> 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 ο Σταύρο Θεοδωράκη είπε ότι μα λάβωσαν χθε, αλλά δεν μα πλήγωσαν. Οι κινήσει ναι, εντάξει, και ναι. Ναι, τώρα αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ε, κανονικά θα έπρεπε να βγούμε και να πούμε ποια ήταν τα σοβαρά λάθη που έχουμε κάνει σε αυτή τη διαδρομή και απογοητεύσαμε ένα κόσμο. Εγώ έχω στεναχωρηθεί για αυτήν την ιστορία. Mm -hmm. Γιατί το ποτάμι ήταν ένα κόμμα που δεν έγινε με ανεμομαζόματα, ανεμομαζώματα. Είχε ένα κόσμο εξαιρετικό. Αν σα φέρω τα ονόματα τη Επιτροπή Διαλόγου που είχαμε πρόπερση και που συνεδρίαζε μια φορά το μήνα, ήτανε, είναι εξαιρετικά 110 άνθρωποι. Ο αφρός της κοινωνίας, της διανόηση των καλλιτεχνών, Ό,τι καλύτερο έχω συναντήσει με 40 χρόνια όμως... στι νεολαίε και στα κόμματα τη αριστερά. Εκ του αποτελέσματο όμω, κύριε Ψαριανέ, ε, οι άνθρωποι είπα. αυτοί δεν στάθηκαν στο ύψο των περιστάσεων. Οι άνθρωποι αυτοί στάθηκαν στο ύψο των περιστάσεων. Και αφού φύγουν, το δεν αξιοποιήθηκαν. Διαλύθηκε. Δεν αξιοποιήθηκαν. Έφυγαν. Δεν του ανατέθηκαν Εσείς, Δεν Εσεί, κύριε Ψαριανέ, θα Δεν αξιοποιήθηκαν. Θα αναζήσετε... Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο λάθο του Σταύρου. Και όλων μα. Την τύχη σα αλλού. Κομματικά εννοώ. Σε άλλη χώρα. Ναι, με ζητάνε και από άλλε χώρε. Είναι αλήθεια θα, αυτό. Θα Έχει Αν να διαπραγματευτεί, μπορεί να πάω στη Γαλλία με τον Μακρόν, όπω είπα. Δεν πρόκειται να μετακινηθώ σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν σε ψηφίζει ο κόσμο με το κουρδιστό πορτοκάλι, δεν μπορεί να πα στο όσα παίρνει ο άνεμο. Mm -hmm. Μεσούσει και τρεχούσει τη ναι, κοινοβουλευτική Ναι, Αλλά λίγη κοινοβουλευτική περίοδο ναι. και δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Η κοινοβουλευτική περίοδο όταν λήξει. Θα δω, ή θα πάω σπίτι μου, ή θα αναζητήσω τη δίκη μου ενδεχομένω και σε άλλε χώρε. Πώ πάει ο Βαρουφάκη Γερμανία, ναι. μπορεί σε να πάω Λουξεμβούργο, α πούμε. Καλά σε άλλε χώρε. Σε άλλο κόμμα, όχι. Προκυρίσω Ντεκλοντ. Ε, τώρα... Ε, αυτό δεν είναι, Ο κόσμο δεν θα πρέπει να ξέρει. Δεν ξέρω πριν, εγώ ακόμα όμω. Ότι άλλου του ψήφισαν μέχρι Εγώ δεν ξέρω 50. ακόμα, 50. ούτε έχω συμφωνήσει με κανέναν, ούτε έχει γίνει κανένα deal. Έτσι. Mm. Απλώ κάτι λεφτά έχω Θέλω πάρει. Από... Δεν θα το λέγατε Γιατί σε αυτά, εμάς. Είναι... Θα το λέγατε στους... Εγώ στους είμαι στους αργυρώνητο στους... από παλιά. Εγώ είχα πάρει <laughs> <αγώ> <laughs> <σε> μια Ferrari <laughs> ναι, ναι, ναι. επί Σταύρου Δήμα, όταν ψήφισα, <laughs> που έλεγε ο Κώστα. Αυτά, μην τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν τα Ο... Τώρα. Το κλίμα έτσι όπω έχει διαμορφωθεί, πώ το κρίνετε. Είναι λίγα τα λεφτά που μα δίνουν. Εγώ με Την άλλη φορά θα ζητήσω περισσότερα. Ναι, σωστό. Το κλίμα είναι άθλιο. Θα πάμε έτσι. Συνάδελφοι, το κλίμα είναι άθλιο. Είναι ντροπή. Είναι νερό στο μήλο των χρυσαβητών, του κάθε φασίστα και του κάθε παρανοϊκού που λέει ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό είναι μια. Αισθάνομαι όπω έλεγε και ο Ανδρέας βαθιά ιδιασμένος Εσεί όμω, το πολιτικό σύστημα το επέτρεψε να γίνει αυτό, Είναι ντροπή. Καθένα να και, και για, το αυτή αυτή την για την πολιτεία και για τα κόμματα και για του βουλευτέ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ότι φεύγουν από εδώ και από εκεί και δεν ξέρει που είναι ο καθένα. Τώρα μπορεί... είναι έξι βουλευτέ. Στηρίζουν την κυβέρνηση. Θα σα έλεγε κάποιο κύριε Ψαριανέ ότι συνταγματικά αυτό γίνεται. Ε, βέβαια Είναι γίνεται. Με μα συνταγμα, αν, αν, αν συνταγματικά αποκλειόταν, εγώ ελπίζω στην επόμενη αναθεώρηση που θα γίνει να προβλεφθεί κάτι για αυτέ τι μεσούσει τη κοινοβουλευτική περίοδου μετακινήσει. Μην... Ιδίω όταν φεύγει ένα από την αντιπολίτευση. Από κόμμα, σε... από κόμμα σε κόμμα, έτσι κι αλλιώ είναι άθλιο. Uh -huh. Αλλά ακόμα χειρότερο είναι να φεύγει από την αντιπολίτευση να στηρίζει κυβέρνηση. Ή να φεύγει από, την... από τον κυβερνητικό <coughs> και να ρίχνει την κυβέρνηση. Το πρώην Αυτό κόμμα σα εκεί τρα... στη Δημαρ, το Αυτό έχει γίνει, α πούμε, με τον Κατσίκη που ανέβασε <coughs> τη νέα δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και με το Σιμπιλίδη που την έριξε <coughs> μετά. <coughs> ο, ο, Αυτό... το, κόμμα σας, το πρώην κόμμα στη Δημοκρατική Αριστερά εκεί, πώ τα κρίνετε τα πράγματα. Εδώ, είναι, α, εδώ, είναι, εγράζει, είναι, εδώ είναι, ένα άλλο αστείο περιστατικό. Το κίνημα αλλαγή που συμπεριλαμβάνει τη Δημάρ διαγράφει το Θεοχαρόπουλο, ο οποίο συμφωνεί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Απλώ δεν είναι βουλευτή ο Παπανδρέου. Συμφωνούν να ψηφίσουν τη συμφωνία. Ο Παπανδρέου δεν είναι βουλευτή και δεν μπορεί να ρίξει ψήφο, αλλά είναι υπέρ τη συμφωνία. Η Φόβη Γεννηματά διαγράφει το Θεοχαρόπουλο που είναι βουλευτή δεν διαγράφει τον Παπαδρέου που δεν είναι. Ο Θεοχαρόπουλος διαγράφεται και από το κόμμα του, από τη Δημάρ, γιατί από ό,τι ξέρω η πλειοψηφία της Δημάρ θέλει να, να, μείνει στο κοινάλ. <σκυρίζει> δηλαδή... Ο την Θεοχαρόπουλος, περιγραφή αυτή τώρα. Ο κύριο Θεοχαρόπουλο, που είναι και βουλευτή επικρατεία τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, θα έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Το λέω γιατί δεν έχει εκλεγεί με σταυρό. Αντικειμενικά το... θα έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Γιατί όποιος εκλέγεται βουλευτής επικρατείας, διορίζεται βουλευτής. Έτσι, ή με λίστα. Ε, και μου έχουν πει και εμένα, ας πούμε, ότι αν φύγει από το ποτάμι να παραδώσει την έδρα. Εγώ έχω πάρει 20.000 σταυρούς, δεν, έχω, δεν με διόρισε κανένας. Το ίδιο και ο Αμυράς, το ίδιο και ο Δανέλης. Ο Σπύρος Δανέλης είχε πει ότι αν μετακινηθώ θα παραδώσω την έδρα, αλλά αυτό είναι μια προσωπική του επιλογή, αν θα το κάνει. Αν έχει εκλεγεί όμως Ω βουλευτή επικρατεία mm -hmm. δεν έχει εκλεγεί από τον κόσμο. Οπότε αντικειμενικά μιλώντα. Θα, θα έπρεπε να, να, να παραδώσει την έδρα σα. Εσεί δεν θα την παραδώσετε δηλαδή την έδρα σα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι να παραδώσουμε. Πια ανεξάρτητοι είμαστε τώρα. Mm -hmm. Το κόμμα υπάρχει εκτό βουλή. Είναι εξοκοινοβουλευτικό. Όλε αυτέ μεταγενήσεις... Και με το ποτάμι να δούμε τι θα γίνει. Εγώ θα ευχόμουν να αναστηθεί το ποτάμι πραγματικά. Αλλά δεν το βλέπω. Εδώ και πολύ καιρό. Θα διαλυθεί το κόμμα. ]zone. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί οι εκλογές, οι πρώτε εκλογέ σίγουρε θα είναι το Μάιο. Ε, μπορεί να δοκιμάσει άλλη μία φορά την τύχη του το ποτάμι. Στι ευρωεκλογέ, α πούμε. Όλες αυτές Όλε αυτέ οι μετακινήσει βουλευτών αριστερά-δεξιά από κόμμα, αντιπολίτευση, στη συμπολίτευση και το ανάποδο. Ε, υπάρχουν υπόνοιε για συναλλαγές. Το ακούμε. Συναλλαγέ, ντύλοι είπατε ναι, ναι τι είδους, το λέω ειρωνικά, αλλά είναι, είναι ντροπή. Μπορεί, δε... να είναι θέση, μπορεί να είναι χρήματα, μπορεί να είναι για το μέλλον. Γιατί καταλαβαίνω. Μπορεί να αυτό. είναι ένα πόστο, μπορεί να είναι ένα οφίτσιο, μπορεί να είναι μια, ένα δημαρχείο, μια περιφέρεια, mm -hmm. μια εκλόγιμη θέση ότι θα σε στηρίξω για... ή να σε. Ξέρω, δεν, δεν, ξέρω τι μπορεί να είναι. Ε, ελπίζω, κάτι... ελπίζω, ελπίζω να μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Mm -hmm. Και αυτά που λέω για αργυρώνηση και τα, λοιπά, τα λέω απολύτω ειρωνικά. Και αναγνώριση των συνεπειών του νόμου και ε, με ξεκάθαρη δήλωση ότι είναι αθλειότητα αυτό το πράγμα. Να εξαγοράζεσαι ή να λες ότι. Ε, και πραγματικά θα ζητήσω περισσότερα γιατί, άμα είναι να το κάνουμε τη τσάμπα. Δεν έχει και για, να... Για τόσο λίγα. Λοιπόν, δεν πιστεύω, δεν, δεν μπορώ να πω κάτι. Έχω ακούσει διάφορα. Ειλικρινά σα το λέω. Και για περίπτωση βουλευτού που εντάχθηκε στην κυβέρνηση αρκετό καιρό πριν, mm. να έχω ακούσει διάφορα. Και που είναι ήδη στου 145, και είχαν ακουστεί διάφορα και σέρνονται από εδώ και από εκεί. Σέρνονται διάφορα άλλα για απαλλαγή χρεών, για περιοδικά, για δραστηριότητε διάφορε. Χρωστάω εγώ 5 εκατομμύρια, λέω στο φλαμπουράρι, ρε, λέω εντάξει, θα έρθω, αλλά δεν μου σβήνετε. Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα τέτοια, αλλά είναι ανατριαστικά και αειδιαστικά. Γεια σα κύριε Ψαριανέ. να είστε καλά